Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο, σε μια καινούργια σειρά. Θα γίνει σειρά τώρα, δεν ξέρω πόσο μεγάλη σειρά θα γίνει. Είναι το Transport Fever. Είναι ένα παιχνίδι που έχω από τον Μάιο στο Steam και περιμένει να γίνει μια σειρά. Ήθελα να τελειώσουμε τις ήδη υπάρχουσες, όπως το Hitman και το Planet Coaster. Λοιπόν, το Transport Fever είναι ένα παιχνίδι στο οποίο υπάρχει μια πόλη, υπάρχει μια περιοχή που έχει πολλές πόλεις, οι οποίες έχουν ανάγκη από μεταφορά προϊόντων. Εμείς, στην ουσία, θα κάνουμε αυτό που λέγεται logistics, θα φτιάχνουμε τρένα κατά κύρια βάση και φορτηγά, δρόμους με φορτηγά, στο να μεταφέρουμε φορτία. Δεν ξέρω αν ακούγεται ενδιαφέρον ή βαρετό. Δώστε μια προσπάθεια στο παιχνίδι και θα δείτε ότι μπορεί να σας αρέσει. Πατάμε free game και λέει create new game, θα είμαστε στην Ευρώπη. Ευρώπη, 1850. Όλα medium, δεν πειράζουμε κάτι. Και πατάμε start. Το παιχνίδι έχει τρένα, αεροπλάνα, λεωφορεία, πλοία και όλα αυτά μεταφέρουν επιβάτες και τρόφιμα. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο χάρτης του παιχνιδιού και τι γίνεται στο παιχνίδι. Υπάρχουν κάποιες πόλεις. Αυτά εδώ είναι πόλεις. Μικρές για αρχή, αλλά όσο πάει ο καιρός μεγαλώνουν όπως στο City Skylines και στο Sim City. Δεν τις μεγαλώνουμε εμείς, μεγαλώνουν μόνες τους. Ποιος είναι ο σκοπός του παιχνιδιού? Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι το γαμάτο της υπόθεσης. Λοιπόν, έχουμε εδώ κάποια χωράφια. Τα χωράφια αυτά παράγουν σιτάρι και ζώα. Έχει και ζώα εδώ πέρα. Το γράφει εδώ πάνω. Είναι το grain και το livestock. Λοιπόν, αυτά έτσι όπως είναι δεν τα χρειάζονται οι άνθρωποι στις πόλεις. Όμως, οι άνθρωποι στις πόλεις χρειάζονται ψωμί. Εάν πας δηλαδή σιτάρι, φτιάχνεις ψωμί. Το ψωμί που παράγει αυτό εδώ το εργοστάσιο πρέπει να το πάμε στην πόλη. Οπ, και εμείς θα βγάλουμε λεφτά από αυτό. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Σαν σκοπό του παιχνιδιού, ποιος είναι? Να φτιάξουμε αλυσίδες με τρόφιμα ώστε να καταλήγουν στην πόλη. Όπως είναι, πώς πάνε στο σούπερ μάρκετ, κάπως φτάνει μέχρι εκεί το πράγμα. Λοιπόν, σκοπός ποιος είναι? Ότι εμείς τώρα, έτσι όπως είμαστε, έχουμε 2 εκατομμύρια. Εδώ πέρα είναι τα λεφτά μας. Έχουμε 2 εκατομμύρια. Λοιπόν, πρέπει να φτιάξουμε. Είτε θα πάμε με φορτηγάκια, με κάρο, γιατί προς το παρόν έχει χρονολογία. Τώρα είναι 1850. Ακόμα δεν έχουν βγει μεγάλα πράγματα. Είμαστε ακόμα πρωτόγονοι. Σε εισαγωγικά. Λοιπόν, πρέπει να φτιάξουμε, επιλέγω εγώ, να φτιάξουμε τρένο για να πάει εκεί πέρα. Λοιπόν, από τα τρένα τώρα, διαλέγω ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη στάση. Λοιπόν, πού θα την τοποθετήσουμε? Λοιπόν, αν τη βάλουμε εδώ πέρα, θα βολέψει? Για να δω. Πρέπει να βάλεις το κτίριο σε σημείο ώστε όταν ενωθεί με το δρόμο να γίνει άσπρο. Αν το βάλω πιο μακριά και δεν είναι άσπρο, δεν είναι ενωμένο. Εδώ πέρα είναι ενωμένο. Θα ξεκινήσει, ας πούμε, θα βάλουμε 2 γραμμές. Ωραία. Το βάζουμε εδώ πέρα και έχουμε 2 γραμμές τρένου. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη στάση. Είναι η στάση... πώς το λένε, δεν είναι για πελάτες, για επιβάτες, είναι για προϊόντα. Λοιπόν, αυτή εδώ η στάση, από εδώ πέρα θα φεύγει το σιτάρι και θα πρέπει να πηγαίνει εδώ στο εργοστάσιο του φούρνου. Άρα, φτιάχνουμε μια άλλη γραμμή, η οποία θα είναι κάπως έτσι. Ή, μισό λεπτό, η πόλη είναι εδώ. Υπάρχουν 2 πόλεις. Πού να το κάνουμε εμείς? Θα το φτιάξουμε να πάει εδώ. Σε αυτή εδώ την πόλη. Νομίζω καλύτερα είναι. Άρα θα βάλουμε αυτό έτσι. Τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε το δρόμο. Παίρνουμε το μικρό χωματόδρομο. Τραβάμε και φτιάχνουμε μια μικρή γραμμή. Είναι ενωμένο. Άρα φτιάξαμε μια στάση εδώ πέρα και θα φτιάξουμε μια ακόμα στάση στην πόλη εδώ πέρα. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτή η στάση? Θα την βάλουμε την τελική ή τελική στάση? Ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι τερματικός σταθμός. Να κάνουμε μια γραμμή, με μια γραμμή που είναι πιο φθηνό. Τερματικός σταθμός να φτάνει. Να γκρεμίσω κάποια σπίτια. Καλό είναι να μην γκρεμίζει σπίτια γιατί είναι πανάκριβο.
αλλά πιάνει πιο πολύ πόλη. Βλέπετε, πιάνει όλη την πόλη. Ίσως να είναι κερδοφόρο σε βάθος χρόνου. Αλλά ίσως και όχι. Ωραία. Νομίζω πως πρέπει να το βάλουμε εδώ. 115. Και 192 με αυτό. 300, όχι. Λοιπόν, εδώ με τα φθηνά. 117. Βάζουμε το σταθμό τρένου εδώ πέρα. Και τώρα μένει να φτιάξουμε τις γραμμές του τρένου. Ο τρόπος που φτιάχνουμε τις γραμμές είναι σχετικά απλός. Λοιπόν, έτσι πως είναι εδώ, βλέπετε η γραμμή αυτή. Τραβάμε και σου λέει το μέγιστο. Η αριθμή που βλέπετε εδώ είναι το μέγιστο που μπορεί να πιάσει ένα τρένο εδώ πάνω. Ας πούμε πιάνει 70 χιλιόμετρα εδώ πέρα, γιατί έχει στροφή. Το 120 είναι το μέγιστο που μπορεί να πιάσει. Μόλις φτάνει εδώ πέρα το τρένο θα αρχίσει να γκαζώνει. 120. Όσο τρέχω, όσο το πάω ευθεία προς τα πέρα, δημιουργεί αυτό το άσπρο που βλέπετε δίπλα. Το άσπρο είναι, σηκώνει τη γραμμή για να πηγαίνει τελείως ευθεία και αυτό κοστίζει πάρα πολύ. 355. Καλό είναι να το κάνεις λίγο-λίγο, να μην βγάζει πολύ άσπρο. Αλλά να είναι 120. Ωραία. Εδώ σκάβει, ας πούμε, το δρόμο. Σαν τούνελ κάνει, αλλά δεν το θέλουμε αυτό. Ωραία. Έτσι πληρώνεις πολύ λιγότερο, γι' αυτό το κάνω σιγά-σιγά. Και η πρώτη στάση ενώθηκε με την, μεταξύ τους. Ώρα να κάνουμε το αντίστοιχο και στην επόμενη προς τα δω. 120. Και εδώ είναι ολόησιο το πάτωμα, άρα πάει μια χαρά. Τέλεια. Έχει μία γραμμή εδώ πέρα, αλλά εδώ έχουμε δύο. Πώς θα ενώσουμε και το υπόλοιπο? Το κάνεις δίπλα, διπλή γραμμή, ακριβώς. Όπως πάει μόνο του στην ουσία. Και εδώ πέρα θα κάνουμε ένωση τις γραμμές. Θα ενώσουν οι δύο γραμμές σε μία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Και σε αυτό εδώ το πράγμα εδώ νομίζω είναι με διπλό. Είναι με διπλό. Άρα το κάνουμε απευθείας, χωρίς πολλή σκέψη, μέχρι εδώ πέρα. Για να δω, ενώνεται καλά. Ναι. Ωραία, βάλαμε διπλή γραμμή σε όλη τη διαδρομή εδώ πέρα. Βέβαια, θα ήθελα να δω αν μπορούμε να φτιάξουμε ένωση, να πηγαίνει από τη μία γραμμή στην άλλη. Να μπορεί να υπάρξει δυνατότητα αλλαγής. Βλέπετε, δημιούργησε μια γραμμή ώστε αν θέλει ένα τρένο από εδώ να πάει εδώ να μπορεί, ή από εδώ εδώ. Όλα αυτά όμως χρειάζονται και φανάρια. Τα τρένα γενικά έχουν φανάρια για να σταματάνε όταν χρειάζεται. Ας πούμε, φανάρι χρειαζόμαστε σίγουρα στο τέλος της διαδρομής εδώ πέρα. Εδώ πέρα υπάρχουν τρένα τα οποία, ίσως επειδή θα φεύγει ένα τρένο, θα πρέπει να σταματάει το άλλο εδώ πέρα που έρχεται. Όποιο τρένο έρχεται από εδώ, θα περιμένει να φύγει αυτό που περνάει από εδώ και μετά θα φεύγει. Ωραία. Αντίστοιχα, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα. Καλό είναι με στη μέση της διαδρομής να βάλουμε που και που κανένα φανάρι από εδώ και από εκεί, ώστε να ρυθμίζεται η διαδρομή. Να κάνουμε και εδώ. Ωραία. Θα βάλουμε και εδώ πέρα. Τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω αν χρειάζεται, η αλήθεια είναι. Εδώ που έχουμε την ένωση. Γιατί θα μπερδευτούν τα πράγματα άπειρα. Μπορεί να γίνει μεγάλος χαμός εδώ, να δημιουργήσουμε κίνηση εξαιτίας αυτού και να τα τρένα να πηγαίνουν το ένα πάνω στο άλλο. Λοιπόν, φτιάξαμε την πρώτη γραμμή. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Πάμε στο Train Depot. Και φτιάχνουμε ένα μικρό γκαραζάκι. Σαν γκαράζ είναι. Το βάλουμε εδώ πέρα και με γραμμές θα κάνουμε το εξής. Ωραία. Θα ενώσω αυτό το σημείο και αντίστοιχα θα βάλω εδώ πέρα άλλο ένα σημείο, να μπορεί κάποιο τρένο, ας πούμε,
όταν βγαίνει από εδώ να μπαίνει στη γραμμή έτσι και αντίστοιχα να έρχεται και από εδώ. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει στην πράξη, θα το δούμε τώρα. Θα το βάλουμε να λειτουργήσει και θα φτιάξουμε. Θα αγοράσουμε τρένα. Λοιπόν, buy trains. Υπάρχει ένα τρένο που μπορεί να... μια μηχανή τρένο αυτό το διάστημα. Συνήθως όταν γίνονται updates εμφανίζονται καινούργια τρένα. Λοιπόν, κάνει 123 χιλιάρικα. Αγοράζουμε ένα τρένο. Ωραία. Και σε αυτό το τρένο θέλουμε να αγοράσουμε βαγόνι ειδικό για να μπορεί να κουβαλάει grain, λέει εδώ πέρα. Αυτό κουβαλάει και livestock και food. Και τροφή και livestock. Άρα χρειαζόμαστε τέτοιο. Τι είναι το automatic? Ναι, κατάλαβα, οκ. Okay. Λοιπόν, άρα θα αγοράσουμε ας πούμε 3 βαγόνια. Κάνει 125.000 το καθένα, δεν είναι και λίγο. Και set line, new line. Φτιάχνουμε μια καινούργια γραμμή. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Λοιπόν, καινούργια γραμμή θα ξεκινάει. Αυτή η γραμμή από την πρώτη στάση θα πηγαίνει κατευθείαν εδώ πέρα και μετά θα πηγαίνει εδώ πέρα και θα γυρνάει πίσω. Αυτή είναι η διαδρομή του. Ωραία, φτιάξαμε μια γραμμή, τη γραμμή 1, και βάζουμε το τρένο να πάει στη γραμμή 1. Αν εγώ τώρα πατήσω play, λογικά το τρένο θα εμφανιστεί. Βγήκε το τρένο μας. Κοίταξε να δείτε. Είναι cute. Αυτό είναι το πρώτο μας τρένο. Λοιπόν, σκοπός μας είναι να βγάλουμε λεφτά από όλο αυτό. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να κάνουμε... να βάλω φανάρια. Και εδώ πέρα πως γίνει το τρένο. Πολύ καπνός. Μας ντούχνιασες. Αυτό το τρένο τώρα πάει εκεί κάτω. Εδώ πέρα, στη στάση. Λοιπόν, ας βάλω το φανάρι εδώ πέρα. Ας βάλω και ένα φανάρι εδώ πέρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και... δεν ξέρω αν πρέπει να βάλω και εδώ. Ας βάλω ένα εδώ, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάμε λίγο στις γραμμές, δεν έχει αλλάξει κάτι. Όλα καλά είναι με τις γραμμές. Λοιπόν, αυτό το τρένο τώρα πάει σε αυτό εδώ το σταθμό. Και ο σταθμός αυτός έχει... κάτι να περιμένουμε, ναι. Έχουν έρθει 4 κυβότια, βλέπετε. Το γράφει εδώ πέρα. Είναι 4 αγελάδες. 4 κυβότια. Ό,τι ζήτηση υπάρχει, για όποια ζήτηση υπάρχει, τα παίρνει αυτά εδώ πέρα. Το τρένο. Και φεύγει. Πάει να τα παραδώσει τώρα. Λοιπόν, έχει αυτό με τα 3 βαγόνια χωράει 12 αγελάδες. Τώρα φύγαμε με 5. Κάναμε βλακιούλα. Έπρεπε να το βάλουμε να περιμένει. Αν πας στη γραμμή. Στη γραμμή 1, μπορεί να το πεις να περιμένει. Ας πούμε, αυτή είναι το Helston East. Μπορείς να το πεις να περιμένει να γεμίσει και μετά να φύγει. Ωραία. Εδώ πέρα θα περιμένουν να γεμίσουν. Ξέρω εγώ που είναι το αρχικό, να μην φεύγουν άδεια. Γιατί πληρώνουμε τώρα με αυτά. Αν πατήσουμε, έχει και κάμερα. Αχα, δεν το είχε αυτό παλιά. Είχε όμως αυτό, στο οποίο μπορείς να ακολουθήσεις το τρένο. Δεν ξέρω αν βλέπετε, υπάρχει ένας τυπάς εδώ πέρα που έχει πάθει μια αγκύλωση. Κάτι έχει πάθει. Ωραία, και κουβαλάμε τις αγελαδίτσες και τις πάμε στη στάση εκεί πέρα. Το θέμα ποιο είναι, ότι όσο εμείς θα κάνουμε το ταξίδι αυτό, ο χρόνος κυλάει. Και θα μαζευτούν καινούργια προϊόντα από τη φάρμα. Γιατί να μην αγοράσουμε ένα δεύτερο τρένο, να κάνουν ένα lax όλη την ώρα, να υπάρχει κίνηση. Και αυτό θα κάνουμε. Θα αγοράσουμε ένα τρένο πανομοιότυπο με 3 ίδια βαγόνια και θα πάμε στη γραμμή 1. Η γραμμή 1, όπως έχω πει, πρέπει να περιμένει να γεμίσει. Έχει 2 τρένα η γραμμή 1, μας το γράφει τώρα. Ναι, πρέπει να γεμίσει. Φεύγει και το δεύτερο τρένο, έρχεται προς τα εκεί σιγά σιγά. Εδώ μαζεύουμε πράγματα. Είναι 3, ξέρω εγώ όσα και αν είναι. Production 66 λέει. Ωραία. Θα φτάσει το τρένο εδώ πέρα σιγά σιγά. Ας πάμε να δούμε την κάμερα που βάλαμε την καινούρια. Αυτό είναι το εργοστάσιο που βλέπουμε εδώ στα αριστερά μας.
με 40 χιλιόμετρα πάει. Το maximum που μπορεί να πάει το συγκεκριμένο τρένο, το όριο ταχύτητα είναι μέχρι 120, αλλά το τρένο μας είναι πολύ παλιό για να πάει τόσο γρήγορα. Λοιπόν, και τώρα θα φτάσουμε εδώ πέρα. Θα αφήσουμε τις αγελάδες εδώ πέρα που... Να βλέπετε τις 5 αγελάδες που έχουμε, θα τις ξεφορτώσουμε. 3, 2, 1. Βγάλαμε λεφτά, 16 χιλιάρικα. Και οι αγελάδες έχουν μείνει εδώ. Τις αγελάδες αυτές θα τις πάρει... θα τις πάρει αυτό εδώ το εργοστάσιο. Και μας παράγει... ψωμιά. Που μάλλον αυτό δεν είναι ψωμί. Ναι, έχει ένα ψωμί μέσα. Πήρε καθόλου ψωμί αυτό? Όχι. Ωραία. Να το βλέπετε, παράγει εδώ πέρα, έχει ψωμί. Όλο αυτό γεμίζει ώρα με την ώρα, πάει όλο και πιο πολύ. Και θα μεταφέρεται εδώ σιγά σιγά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνει και το άλλο τρένο. Περιμένει. Νομίζω περιμένει. Να γεμίσει. Έχει πάρει 7 στα 12. Καλά είναι. Έχει όρο πως θα περιμένει, έτσι δεν μπορεί να περιμένει για πάντα. Το έχω βάλει η γραμμή 1. Θα περιμένει το πολύ 3 λεπτά, όχι παραπάνω. Οκτώ στα 12. Σιγά σιγά αυτό που παίρνει μπρος αρχίζει και βγάζει πάρα πολύ, πολλά προϊόντα. Μην το βλέπετε τώρα, είναι η αρχή, μέχρι να ξεκινήσει να κυλάει το πράγμα. Και έχουμε εδώ ψωμάκι να περιμένει, ένα ψωμί. Δεν ξέρω γιατί οι υπόλοιπα δεν έρχονται. Το τρένο αυτό έφτασε εδώ πέρα άδειο και η τζάμπα βενζίνη. Τώρα αργότερα θα έρχεται εδώ πέρα και θα είναι γεμάτο με ψωμί. Ωραία, δεν χρειαζόμαστε κάτι τώρα εδώ πέρα. Και καθώς περνάει ο χρόνος, βλέπετε εδώ πέρα πως έχουμε χάσει πολλά λεφτά. Έχουμε χάσει στην ουσία 2 εκατομμύρια, δεν έχουμε βγάλει λεφτά. Μπορούμε να δούμε το κέρδος της γραμμής. Η γραμμή που φτιάξαμε προς το παρόν έχει χαλάσει 40 χιλιάρικα. Η γραμμή αυτή. Μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα το κέρδος της. Τη χρονολογία αυτή χαλάσαμε 57 χιλιάρικα και κερδίσαμε μόνο 16. Λογικό είναι, γιατί μόνο 5 αγελάδες μεταφέραμε. Αυτό γυρνάει πίσω τώρα. Άδειο. Όλη η διαδρομή θα είναι άδεια, δεν θα μεταφέρει τίποτα πίσω. Λοιπόν, γιατί πάμε το ψωμί εδώ πέρα. Αυτή εδώ η πόλη, η South Kirby and Morthup, όπως λέγεται, έχει μια ανάγκη, όπως είναι στο Sim City και στο Skylines. Έχει ανάγκη για ψωμί, θέλει 88 ψωμιά το μήνα, το χρόνο, δεν ξέρω τι. Και τις έχουμε πάει 0. Πρέπει όλα αυτά τα προϊόντα που έχει να τις τα πάμε κάποια στιγμή. Εμείς ξεκινάμε με το ψωμί. Προς το παρόν είναι το βασικό πράγμα. Ξεκίνησε το τρένο. Ξεκίνησε. Πόσο έχει? 12 στα 12. Στην ουσία γέμισε. Τώρα που γέμισε, θα έχουμε, επειδή έχουμε πιο πολλές αγελάδες, θα έχουμε πιο πολύ ψωμί και θα πηγαίνει στην πόλη. Και θα βγάλουμε εκεί και πολλά λεφτά, εφόσον θα μεταφέρουμε πιο πολλά πράγματα. Μέχρι να έρθει το άλλο τρένο από εκεί πέρα που είναι μαύρος ο καπνός, θα έχουν μαζέψει αρκετές αγελάδες και θα περιμένει λιγότερο. Μπορούμε να δούμε και αυτό το τρένο να πηγαίνει. Το βάζω λίγο στο γρήγορο. Ωραία. Εδώ βλέπετε, ανάβουν τα τέτοια και μόλις φύγουν θα πέσει. Γενικά από όπου περνάνε, όπ, συναντήθηκαν τα δυο μας τα τρένα. Να δούμε τώρα που θα φτάσει αυτό στο εργοστάσιο, πόσο θα βγάλει. Για να δούμε, έχει και το ψωμί εδώ να περιμένει. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο χαριτωμένο τρένο είναι. 12 στα 12. Πόσα λεφτά θα βγάλεις? Για που γράψαμε ένα ποσό. Τσικλίν, έλα να βλέπω τα λεφτά. 39 χιλιάρικα. Και μαζεύει 2 στα 4 ψωμιά. Ωραία. Δεν είχε παραπάνω. Τώρα όμως, επειδή δώσαμε πάρα πολλές αγελάδες, θα κάνει πιο πολλά ψωμιά για το επόμενο τρένο. Και αυτό εδώ θα πάει τώρα να αφήσει 2 ψωμιά σε εκείνη την πόλη. 2 ψωμιά, ποιος θα πρωτοφάει το μεταξύ. Λοιπόν, αυτό εδώ περιμένει, φαντάζομαι. Τους βάζω να περιμένουν γιατί άμα φύγουν με λιγότερα τρόφιμα, χαλάμε τζάμπα βενζίνη. Καλό είναι να πάμε με γεμάτο φορτίο. Και όταν δούμε ότι δεν προλαβαίνουμε να τα μεταφέρουμε, θα πάρουμε και άλλο τρένο. Προς το παρόν δεν χρειάζεται να πάρουμε άλλο τρένο, γιατί είμαστε σε φάση που περιμένουν τα τρένα πάρα πολύ ώρα χωρίς λόγο. 8 στα 12. 9 στα 12. Ωραία, θα γεμίσει σιγά σιγά. Να το βλέπετε αυτό, μείον 6,5 χιλιάρικα. Η βενζίνη είναι αυτή που καίγεται.
φτάνει αυτό το τρένο επιτέλους στην πόλη. Για να είναι με τη Θέα. Βλέπετε, έχει ανοίξει και το φανάρι. Και όταν φτάσει θα αφήσει τα τρόφιμά του. Να βλέπετε την πόλη εδώ πέρα. Γενικά το παιχνίδι όμορφο είναι, ενδιαφέρον είναι, δύσκολο είναι. Δεν έχω καταφέρει ποτέ να πάω καλά. Και φαντάζομαι ότι σε αυτή τη σειρά θα πάω καλά. Αλλά τουλάχιστον να προσπαθήσουμε. Γενικά έχει τρένα, μου αρέσει αυτό το πράγμα. Για να δούμε. Πόσο λεφτά θα βγάλεις. 4 χιλιάρικα. Πώς πάει η γραμμή 1 γενικά. Βγάζει κέρδος. Μείον 54 είναι. Αλλά αυτό το χρόνο ξεκίνησαμε με κέρδος. Στον προηγούμενο μήνα χάσαμε 64, τώρα ξεκινήσαμε και είμαστε συν 10. Το βλέπετε και εδώ κάτω. Πιστεύω σιγά σιγά θα αρχίσουμε να παίρνουμε μπρος. Θα πάνε όλα τέλεια. Πάμε λίγο να δούμε και το άλλο τρένο σε τι φάση βρίσκεται. Έχει ξεκινήσει. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει από ό,τι βλέπω. Μόλις ξεκίνησε. Και είναι 12 στα 12. Ωραία. Και πηγαίνει και αυτό προς το φούρνο. Ελπίζω να έχει. Αυτό μόλις δούμε αυτό θα το κλείσω το πρώτο επεισόδιο. Εδώ γεμίσαμε πάλι δύο γελάδες. Ο φούρνος αυτός γέμισε καθόλου. Γιατί βλέπω δεν μετέφερε. Τα προϊόντα τα έχουν όλα εδώ. Αν πάμε στην πόλη αυτή για να δούμε. Βλέπετε έχει ένα ψωμί στο 86. Είναι 1% το demand. Ωραία. Γενικά μας νοιάζει να υπάρχει demand για να υπάρχουν πιο πολλοί. Οπ, τα ψωμιά ήρθαν εδώ πέρα. Ένα ψωμί βλέπω. Το θέμα ποιο είναι, ότι θα έρθει αυτό εδώ τώρα και θα έχει πάλι ένα ψωμί. Γιατί δεν φτιάχνει περισσότερα ψωμιά ο συγκεκριμένος φούρνος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει κάτι στο παιχνίδι. Θυμάμαι παλιά έβγαζε πιο πολλά. Στο 86. Βλέπω εδώ έχει έρθει το τρένο. Άδειασε τα πάντα και γέμισε δύο ψωμιά. Πάλι. Πολύ λίγο είναι. Δεν ξέρω, μήπως σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει η ζήτηση της πόλης. Μήπως η πόλη δεν θέλει δύο ψωμιά. Δεν ξέρω, μου φαίνεται περίεργο γιατί κανονικά πρέπει να δώσει παραπάνω. Και στην ουσία, έτσι πως γίνεται, τρέχουν τζάμπα τα τρένα μας. Αν δεν δίνει ψωμί στην ουσία. Για να δούμε. 21 έχουμε βγάλει κέρδος προς το παρόν. Αν και τα ψωμιά τα πουλούσαμε. Οπ, βλέπω εδώ οι γελάδες, μάλλον δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ. Έχουμε 11 γελάδες ήδη μέχρι να έρθει το άλλο τρένο. Ωραία. Κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Ελπίζω το παιχνίδι να σας αρέσει. Αφήστε μου σχόλια. Γενικά, όποιος δεν πίστηκε λίγο, ας δει και το επόμενο. Νομίζω θα σας αρέσει σε βάθος χρόνου, γιατί έχει ενδιαφέρον να δείτε πώς θα φτιάχνουμε τις παραγωγές με τα. Με τα ψωμιά εδώ και θα δείτε έχει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, σε φάση πέτρες να τις κάνουμε επεξεργασμένες ή ξύλα και να τα κόβουμε σε τάβλες και να τα πάμε στην πόλη ή πετρέλαιο να το κάνεις βενζίνη και μετά πλαστικό και μετά να τα πας στην πόλη και όλα αυτά όσο προχωράει γίνεται όλο και πιο περίπλοκο κατά μία έννοια. Terminals. Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ από μένα. Ελπίζω το επεισόδιο να σας άρεσε. Αφήστε ένα like και πείτε μου τη γνώμη σας. Περιμένω τη γνώμη σας στα σχόλια να δούμε αν θα συνεχίσουμε. 12 στα 12 πήγαν οι Ελλάδες και βλέπω εδώ. Εντάξει, αυτό έχει πάρει μπρος. Αυτό είναι δεκτό. Εδώ πέρα υπάρχει ένα προβληματάκι με τα ψωμιά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, σας αφήνω και θα το πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά. Bye bye.